Τη συγκρότηση κοινού και ενιαίου μετώπου αποφάσισαν 6 φορεί του τουρισμού σε Γιάννενα και Κρήτη αντίστοιχα με σκοπό την άσκηση πίεση προ κάθε κατεύθυνση για τη δρομολόγηση τελικά τη άγονη αεροπορική γραμμή Γιάννενα–Ηράκλειο. Παράλληλα, την ίδια άποψη εκφράζει και ο Δήμο Ιωαννητών με επιστολή του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου προ το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Πολιτική Αεροπορία, αλλά και η ΟΕΒΕ Ιωαννίνων. Η κήρυξη του διαγωνισμού ω άγονο για τη συγκεκριμένη γραμμή λόγω μειωμένου ενδιαφέροντο από τι αεροπορικέ εταιρείε, σε αντίθεση με άλλε προτινόμενε άγονε γραμμέ, προκάλεσε την αντίδραση των έξι επαγγελματικών φορέων, που με κοινή του επιστολή προ τον Πρόεδρο τη Βουλή, του βουλευτέ τη Υπήρου και τη Κρήτη, και με κοινοποίηση στα συναρμόδια Υπουργεία, ζητούν την παρέμβασή του, ώστε η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό με καλύτερου όρου για τι αεροπορικέ εταιρείε. Όπω επισημαίνουν, η δρομολόγηση τη συγκεκριμένη πτήση είναι πολύ σημαντική και για τι δύο περιφέρειες τη χώρα, για την τουριστική ανάπτυξη των προορισμών καθ' όλη τη διάρκεια του έτου, για τη μετακίνηση φοιτητών που σπουδάζουν στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτη, καθώ και για την ομαλότερη διεξαγωγή επιστημονικών και εκπαιδευτικών συνεδρίων. Για τη μετακίνηση επίση των εργαζόμενων, εποχικών και μη, καθώ και των ανθρώπων που διαμένουν μόνιμα για οικονομικού ή άλλου λόγου στι δύο περιφέρειε και για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο περιοχών. Η συγκεκριμένη πτήση αναφέρεται στο κοινό έγγραφο, εφόσον δρομολογηθεί, μπορεί να εξυπηρετεί επίση ταξιδιώτε από τι όμορε περιοχέ τη Υπήρου που θέλουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη και ταξιδιώτε από κοντινά νησιά προ την Κρήτη που έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση με αυτήν και θέλουν να ταξιδέψουν προ τη βορειοδυτική Ελλάδα. Το αίτημα συνυπογράφουν η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, η Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, ο Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνη, η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, ο Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτη και η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Ιωαννίνων. Στο πλευρό των ετοιμάτων των τοπικών φορέων του τουρισμού, για την αεροπορική γραμμή τάσεται και ο Δήμαρχο Ιωαννίνων, που απέστειλε επιστολή προ τον Διοικητή τη Πολιτική Αεροπορία, η οποία κοινοποιείται και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε αυτήν ο κύριος Παπαγεωργίου τονίζει την ανάγκη να επαναληφθεί με καλύτερους όρους ο διαγωνισμός για την πτήση Ιωαννίνων Ηρακλείου. Η πτήση Ιωαννίνων Ηρακλείου αναφέρει μπορούσε να αποτελέσει μια νέα αρχή για το αεροδρόμιο και την περιοχή. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγωνου αποτελεί πλήγμα και οδηγεί σε έμεση υποβάθμιση του αεροδρομίου που εξυπηρετεί μόνο μία πτήση εσωτερικού μέχρι σήμερα. Για τη δημοτική μα αρχή συνεχίζει που κατέβαλε τεράστια προσπάθεια ώστε να γίνει πράξη η γραμμή Ιωαννίνων Τελαβίβ, αποτελεί προτεραιότητα η αεροπορική σύνδεση με το Ηράκλειο, σημειώνει ο κύριο Παπαγεωργίου. Την άμεση επαναπροκήρυξη τη διαγωνιστική διαδικασία, τέλο, για την ίδια άγωνη αεροπορική γραμμή, ζητάμε ανακοίνωσή τη και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ιωαννίνων.